Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω μιλώντας λίγο για το πλαίσιο στο οποίο διαμορφώνεται η Εθνική Στρατηγική Δημόσιας Υγείας, κάνοντας λίγο έτσι μία μικρή σημείωση για το τι σημαίνει δημόσια υγεία, το οποίο το θεωρώ πολύ απαραίτητο, καθώς διαπιστώνουμε όλοι ότι ακόμα και ανάμεσα στον επιστημονικό τομέα, είναι πολλές φορές δύσκολο οι επαγγελματίες υγείας, οι ακαδημαϊκοί, να χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό και να εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα. Η δημόσια υγεία στη χώρα μας αποτελεί διαχρονικά ένα παραγνωρισμένο τομέα, ο οποίος νομίζω ότι ήρθε στο προσκήνιο κυρίως εξαιτίας της πανδημίας. Αυτό έχει θετικά, ίσως έχει και αρνητικά. Αρνητικά με την έννοια ότι μπορεί να εξαντληθεί στην άμεση ανάγκη. Και γι' αυτό υπάρχει η πολιτική ηγεσία για να διασφαλίσει ότι εκτός από τις άμεσες ανάγκες, θα καλύψουμε και το μέσο και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τις ανάγκες της χώρας. Συχνά χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτόν τον όρο για να δηλώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή τις κρατικές υπηρεσίες υγείας. Όμως η δημόσια υγεία δεν είναι αυτό. Θα μου επιτρέψετε να θυμίσω τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι η δημόσια υγεία είναι η τέχνη και η επιστήμη της πρόληψης της νόσου, της επιμήκυσης της ζωής και της προαγωγής υγείας και όλα αυτά στο επίπεδο του πληθυσμού. Υπάρχει δηλαδή μια μετατόπιση από το ιατροκεντρικό μοντέλο το οποίο ασχολείται με το άτομο στον πληθυσμό. Αυτό αποτελεί το αντικείμενο ενδιαφέροντος της δημόσιας υγείας. Μιλάμε επίσης για τρία βασικά πράγματα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, γνωστά και ως social determinants of health, τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία, social inequalities in health, και την κοινωνική διαβάθμιση στην υγεία, social gradient. Και έχει σημασία μεγάλη, γιατί είναι αυτές οι τρεις πυρηνικές δραστηριότητες που πρέπει να ενσωματώνονται σε κάθε δράση και κάθε δομή που αφορά τη δημόσια υγεία. Γιατί διαφορετικά καταλήγουμε να έχουμε κάποια τμήματα του πληθυσμού τα οποία προχωρούν με γρηγορότερο ρυθμό και άλλους ανθρώπους οι οποίοι μένουν πίσω. Είδατε ότι και με την πανδημία το σύνθημα ήταν να μην μείνει κανένας πίσω. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί οι άνθρωποι που είναι στα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα πολύ συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε σε επίπεδο πρόσβασης, ούτε σε επίπεδο γραμματισμού υγείας, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο πάνελ, για να έχουν τις ευκαιρίες ή ακόμα και αν τις έχουν να τις αξιοποιούν, προκειμένου να βελτιώνουν την υγεία τους. Έχουμε λοιπόν μία μετατόπιση από την εξάλληψη μεμονωμένων ασθενειών στην πρόληψη, την προστασία και την προαγωγή της υγείας, τα 3P. Και για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό στη χώρα μας, θα πρέπει να αρχίσουμε να προχωρούμε από την προσέγγιση που εστιάζει στην ανταπόκριση, τη responsive approach λοιπόν, να πάμε σε ένα μοντέλο reform, ανάκαμψης, αναμόρφωσης και recovery, ανάκαμψης. Από τα 3P λοιπόν, μετατοπιζόμαστε προς τα 3α ή τα 3R αν προτιμάτε. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι φτωχές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν την υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής και αν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση, προδιαγράφουν και την οσιρότητα και τη θνησιμότητα των ανθρώπων και ειδικά των παιδιών που γεννιούνται σε φτώχεια. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι με χαμηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο έχουν διπλάσιο κίνδυνο για σοβαρή νόσο και πρόωρο θάνατο σε σχέση με εκείνους των ανώτερων κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί διαχρονικό έβριμα σε έρευνες ότι τα περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης συνδέονται με μακρύτερη ζωή, με περισσότερα χρόνια ζωής. Οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης ζουν τουλάχιστον 5 χρόνια παραπάνω από όσους δεν αποφύτησαν από το γυμνάσιο. Ακόμα ισχυρότερα ευρήματα έχουμε για την επίδραση που έχει το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονιών στα παιδιά, στην υγεία των παιδιών. Τα παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές του γυμνασίου έχουν 6 φορές υψηλότερο κίνδυνο για φτωχή υγεία σε σχέση με τα παιδιά που οι γονείς τους είναι απόφοιτοι ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κοινωνικές ανισότητες στην υγεία είναι υπεύθυνες για περισσότερους από 700.000 θανάτους κάθε χρόνο, 33 εκατομμύρια περιπτώσεις κακής υγείας, αυτό που ονομάζουμε ill health, τουλάχιστον 20% των συνολικών δαπανών για την υγεία και 15% των συνολικών δαπανών για την κοινωνική προστασία. Σε αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει ήδη από το Μάρτιο του 2020 το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, το οποίο προβλέπει βέβαια τους βασικούς πυλώνες της πρόληψης, πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής. Ανέφερε και ο Υπουργός
το πρωί αναλυτικά τις δράσεις οι οποίες ενσωματώνονται στο γενικότερο πλάνο που μπορεί να συμβάλλει και να απαρτιώσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον καρκίνο. Και έτσι λοιπόν, μέσα από αυτές τις στρατηγικές προτεραιότητες, έχουμε τη δυνατότητα για πρώτη φορά στη χώρα μας να εφαρμόσουμε βιώσιμες και αποτελεσματικές δράσεις που στηρίζονται στις βέλτιστες πρακτικές, αυτά δηλαδή που μας έχει δείξει έρευνα διαχρονικά ότι έχουν αποτελεσματικότητα για αυτόν τον τομέα στις περισσότερες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τρία πράγματα. Παράλληλη στόχευση στις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία, στις ομάδες δηλαδή που είναι περισσότερο ευάλωτες, μείωση της κοινωνικής διαβάθμισης στην υγεία και του χάσματος που υπάρχει ανάμεσα μεταξύ των ομάδων που είναι στα υψηλότερα και στα χαμηλότερα στρώματα. Η κυβέρνηση θέτει στο κέντρο της πολιτικής της για τη δημόσια υγεία την προστασία του πληθυσμού και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων ομάδων. Και δεν είναι μόνο αυτές που ζουν σε ακραία φτώχεια. Πολλές φορές έχουμε κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και ανάμεσα στον πληθυσμό που συνηθίζουμε στη χώρα μας να ονομάζουμε μεσαία τάξη. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι έχουμε κοινωνικές ανισότητες στην υγεία μεταξύ των χωρών, αλλά και ανάμεσα στους πληθυσμούς της ίδιας χώρας, πολλές φορές και ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν σε διαφορετικές γειτονές της ίδιας περιοχής. Η στρατηγική που έχουμε αναπτύξει για τη δημόσια υγεία εκκινά πολύ δυναμικά από φέτος, με δράσεις οι οποίες εστιάζουν στον προσπτωματικό έλεγχο των κυριότερων χρόνων νοσημάτων, όπως είναι ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά. Ένα καθολικό πρόγραμμα παρέμβασης για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, το οποίο έχει δράσεις και για την πρωτογενή και τη δευτερογενή και την τριτογενή πρόληψη, ενσωματώνει καινοτόμες στρατηγικές από τα wearables για τον τρόπο που μπορούν να ρυθμίσουν τα παιδιά και να έχουν υποστήριξη στη διαχείριση των χρόνων νοσημάτων, μέχρι δράσεις που αφορούν την κοινότητα του σχολείου, τη διασύνδεση και το screening με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την εκπαίδευση των ιατρών, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που δεν έχει εφαρμοστεί ξανά στη χώρα μας και ουσιαστικά δομεί το οικοσύστημα της δημόσιας υγείας και θα δείτε ότι ουσιαστικά ενσωματώνει όλα εκείνα που έλειπαν για να μπορέσουμε να πούμε ότι εκπληρώνουμε το στόχο σε σχέση με τις essential public health operations, όπως έχουν περιγραφεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τουλάχιστον ως προς τις πέντε βασικές. Εκτός από αυτό, πρόκειται να υλοποιηθεί μια πολύ σημαντική δράση που έχει αναπτυχθεί από την Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Έχει ως βασική προσέγγιση αυτό που ονομάζουμε family-centered care και αφορά την υγεία της μητέρας, του παιδιού και της οικογένειας στο παιδιατρικό πλαίσιο με ένα ολοκληρωμένο integrated μοντέλο, το οποίο δεν αφήνει έξω τα προβλήματα συμπεριφορών, τα προβλήματα ψυχικής υγείας, τα προβλήματα συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας, ούτε βέβαια τα αναπτυξιακά. Είναι ένα αποστιγματοποιημένο πλαίσιο το οποίο μπορεί να προσφέρει πολλά στην πρόληψη των νοσημάτων και ξέρουμε όλοι ότι τα παιδιά, ειδικά 2 χρόνια μετά την πανδημία, είναι από τις ομάδες πληθυσμού που έχουν πληγεί περισσότερο από όλες αυτές τις επιπτώσεις. Θα αναφερθώ συνοπτικά στο παράδειγμα του προγράμματος Φόφη Γεννηματά και θα κλείσω με αυτό, για να καταλάβετε πώς ενσωματώνουμε στις στρατηγικές πρόληψεις τις αρχές που σας είπα για τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία. Το πρόγραμμα αυτό έχει, εκτός από τη δωρεάν διενέργεια της μαστογραφίας, που είναι το βασικό εργαλείο πρόληψης του καρκίνου του μαστού, και μία σειρά από άλλες παροχές. Δωρεάν επίσκεψη στο γιατρό για τις γυναίκες οι οποίες θα έχουν ευρήματα στη μαστογραφία και δωρεάν διενέργεια υπερηχογραφήματος. Μιλάμε για πρώτη φορά που γίνεται mass screening στον πληθυσμό μας για τέτοια νοσήματα. Θα μπορούσαμε να είχαμε σταματήσει τη διενέργεια της δωρεάν προληπτικής μαστογραφίας. Ο λόγος που δεν το κάναμε είναι γιατί πάρα πολλές γυναίκες από τα μεσαία και τα πιο χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, αν δεν έχουν all the way τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις εξετάσεις με έναν απλό και εύκολο τρόπο, να κάνουμε δηλαδή τη σωστή επιλογή, εύκολη επιλογή, δεν θα κάνουν ούτε τη μαστογραφία ή θα σταματήσουν εκεί. Έτσι χάνουμε πολύτιμα στοιχεία και τη δυνατότητα να εντοπιστεί ο καρκίνος σε πρώιμο επίπεδο που μπορεί να είναι και η άσημος. Θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα να εξειδικεύσουμε αυτές τις δράσεις. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, επιχειρησιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει και τα θέματα της προσβασιμότητας ανθρώπων που ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας ή στην νησιωτική χώρα. Έχουμε δηλαδή συμπληρωματικά εργαλεία για να καλύψουμε αυτόν τον πληθυσμό και εστίαση, όπως σας είπα, στις μεσαίες και χαμηλότερες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες. Ευχαριστώ. Thank you.